Σε κάθε περίπτωση, Λίνα, υπάρχει συνέχεια του κράτους εδώ, αφού μιλάμε για συμβάσεις που υπεγράφησαν με την Αμερικανική ExxonMobil και τη Γαλλική Total τον Ιούνιο, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που αναγνωρίζει και η σημερινή κυβέρνηση, η οποία προχωρά ένα βήμα παρακάτω και φέρνει τις συμβάσεις για επικύρωση στην Βουλή. Μιλάμε για θαλάσσια οικόπεδα στο νοτιοδυτικά της Κρήτης, αλλά και στο Ιόνιο. Μιλάμε για έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογοναθράκων και θα έχουμε σαφή εικόνα αν υπάρχει επαρκής ποσότητα φυσικού αερίου ή πετρελαίου σε 8 χρόνια περίπου. Σε κάθε περίπτωση, Λίνα, μιλάμε για μια σημαντική γεωπολιτική αναβάθμιση της εικόνας της χώρας στην περιοχή. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξία.